Έμεινε για 8 μήνες στις φυλακές Κορυδαλού. Από τα λαμπερά φώτα της δεκαετίας του 80, ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε κατηγορούμενος για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και μέλους διεθνούς συμμορίας. Πάντα όταν έχεις υποψίες για κάτι, ότι κάτι πιθανό και να εμπλέκεται, δεν μπορούσαν οι αρχές να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνανε. Χαίρομαι όμως γιατί λειτουργήσανε τάχιστα, όπως κάνουν για όλους, χωρίς διακρίσεις. Όλοι μου υποφέρουμε πράγματα που είναι άδικα, γιατί μου έτυχε, γιατί σε μένα. Σημαίνει, είμαστε αισιόδοξοι και αν ήταν να του συμβεί κάτι χειρότερο, κάτι άδικο, κακό, δόξα τω Θεώ που είναι αυτό που τον βρίσκει στο πόδι και πέρασε. Θα το θυμάται σαν ένα όνειρο. Ο ηθοποιός και για πολλά χρόνια ερωτικός σύντροφος γνωστής παρουσιάστριας συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο στο σπίτι του από άνδρες του ΣΔΟΕ, καθώς σε φορτηγό με πορτοκάλια που έφερνε στη χώρα μας είχαν βρεθεί κρυμμένα πάνω από 250 κιλά χασίς. Μετά την απολογία του στον ανακριτή, είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλού, περιμένοντας τα στοιχεία που θα αποδείκνυαν ότι δεν είχε καμία σχέση με τη μεταφορά των ναρκωτικών. Με τη βοήθεια της συνηγόρου του, έπεισε το δικαστικό συμβούλιο ότι έπρεπε να αποφυλακιστεί. Όπως κάθε κρατούμενος, όταν ενημερώνεται ότι λύγει η κράτησή του, χάρηκε. Και αυτό το ανέμενε και όλος προσδοκούσαμε σε αυτό. Ο ίδιος, όπως και εγώ, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές και στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία σε άρεστη συνεργασία και την ελληνική αστυνομία ήρθαν πολλά στοιχεία στο φως. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης δύο Ιρλανδοί που, σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, είχαν εμφανιστεί σαν αγοραστές των πορτοκαλιών που μύριζαν χασίς.